centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κορεσίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε μια εποχή πραγματικά πολύ λίγο πριν τα Χριστούγεννα, πολύ λίγο πριν τις γιορτές, με το θέμα του κορονοϊού να είναι και πάλι βασικό, αν και τις τελευταίες μέρες πραγματικά μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι, αφού η Καστοριά παρουσιάζει τα χαμηλότερα ποσοστά στη Δυτική Μακεδονία, είμαστε στην καλύτερη κατάσταση και από τους τέσσερις νομούς και είμαστε από τα καλά ποσοστά γενικώς και στην Ελλάδα. Η κατάσταση είναι ακριβώς αυτή που περιγράψατε και θα χαιρόμουν να μιλούσαμε κάτω από διαφορετικές συνθήκες, μιας και ξεκινάμε να διανύουμε μια ιδιαίτερα σημαντική και καλή εποχή για την Καστοριά, τις ημέρες των Χριστουγέννων. Παρ' όλα αυτά, οι καταστάσεις αυτές, οι δύσκολες καταστάσεις, αυτή η δεύτερη περίοδος της πανδημίας, που είναι πολύ πιο κρίσιμη από την πρώτη, δεν μας αφήνει να λειτουργήσουμε έτσι όπως θα θέλαμε. Υπάρχει όμως αυτό το αισιόδοξο που είπατε κι εσείς, ότι στην περιοχή μας τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε μονοψήφιους αριθμούς κρουσμάτων, και είναι κάτι που δείχνει ότι τα μέτρα εδώ στην περιοχή μας αποδίδουν. Ας περιμένουμε όμως να δούμε και τις επόμενες μέρες, να δούμε πώς θα συνεχίσει έτσι, πώς θα είναι, τι εξέλιξη θα υπάρχει πάνω σε αυτό. Και ξέρετε τι έλεγα, τι σκεφτόμουν κύριε Δαντσούλη, ότι σε λίγες μέρες συμπληρώνουμε και 15 μήνες από την θητεία μας. Και το κακό είναι ότι στους 9 από τους 15 αυτούς μήνες είμαστε αντιμέτωποι με πέρα αυτό το θέμα, των άλλων προβλημάτων που υπήρχαν στον Δήμο, με μια πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργήσει πολύ άσχημες συνθήκες σε κάθε τομέα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, όπως και να το δει κάποιος. Αν από τους 9, από τους 15 μήνες τους έχουμε φάει για τον COVID, νομίζω ότι εκεί τα πράγματα λίγο αρχίζουν να γίνονται παράξενα και ένας Θεός ξέρει για πόσο ακόμα. Αυτό είναι και μάλιστα σε μια περίοδο που για την Καστοριά, κύριε Κορεντζίδη, είναι κορυφαία. Συζητάμε αυτές τις μέρες και με τους ξενοδόχους μας και με τα καταλήμματα. Τι θα συζητούσαμε υπό άλλες συνθήκες για το τι θα ζήσουμε στην Καστοριά τον επόμενο μήνα, τον επόμενο 1,5-2 μήνες. Τα χάνει αυτά η Καστοριά δυστυχώς. Χάνει πολλά εισοδήματα από αυτή την ιστορία η Καστοριά. Θα έπρεπε να μιλάμε για μια εορταστική περίοδο. Μια εορταστική περίοδο που είναι πάρα πολύ σημαντική για την Καστοριά από άποψη οικονομική. Με την αφρόα θα έλεγα προσέλευση επισκεπτών, με την πληρότητα στο 100% σχεδόν των ξενοδοχείων και με μια ψυχολογία και με μια διάθεση του κόσμου που ανεβαίνει αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο στο κατακόρυβο. Άλλωστε θυμάστε τι είχε γίνει πέρσι και με το που είχαμε αναλάβει την αντίστοιχη έτσι, χρονική περίοδο. Είμαστε όμως είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, πολύ πιο κρίσιμη όπως είπα και πριν αυτή η δεύτερη φάση της πανδημίας. Αλλά είναι κάτι που συμβαίνει όχι μόνο στην περιοχή μας, σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουμε όμως, όπως είπαμε και πριν, ότι τα μέτρα που επιβάλλονται ότι αποδίδουν και αποδίδουν για μία ακόμη φορά και στην περιοχή μας. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι οφείλεται αυτό σε πολύ μεγάλο ποσοστό και στην υπευθυνότητα των συμπολιτών μας, την υπευθυνότητα όλων. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα μέτρα αποδίδουν, αλλά αυτό θα πρέπει να μας κάνει να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι, λίγο πιο σοβαροί, να μην βιαζόμαστε και να μην κατακρίνουμε πράγματα και καταστάσεις και κυρίως αποφάσεις με ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας. Και ποιος δεν θα ήθελε, κύριε Νατσούλη, στην Καστοριά να έχουμε επισκέπτες για την 28 Οκτωβρίου. Ποιος δεν θα ήθελε να υπάρχει μια κανονικότητα, να υπάρχει μια λειτουργία έτσι όπως πρέπει στον εμπορικό κόσμο, στα καταστήματα εστίασης, σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο. Είδατε όμως τι έχει γίνει και στις άλλες περιοχές, στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος που άργησαν να ληφθούν αυτά τα μέτρα και σήμερα είναι αντιμέτωποι με έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι όταν παίρνονται οποιασδήποτε αποφάσεις θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να τονίσω στην εύκολη κριτική
Και είναι πολύ εύκολη η κριτική, ξέρετε, οι αποφάσεις είναι δύσκολες. Οι οποίες τελικά καταλαβαίνουμε και αποδεικνύεται αυτό ότι δεν παίρνονται τυχαία και βέβαια ούτε έχουν εκδικητικό σκοπό για κάποιες περιοχές. Ναι. Αντιλαμβάνομαι βέβαια τις δυσκολίες του κόσμου. Ο κόσμος έχει δίκιο στο απόλυτο, θα έλεγα. Μια απόλυτη δικαιολογημένη αγανάκτηση και λίγα λέει κύριε Νατσούλη, με αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό και με αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην περιοχή μας, στην περιοχή της Καστοριάς, που έχει υποστεί και έχει βιώσει απίστευτες συνθήκες, απίστευτες καταστάσεις όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έρχεται και αυτό έτσι για να ισοπεδώσει, θα έλεγα, ό,τι καλό είχε γίνει. Επίσης, ένα άλλο αισιόδοξο που θα ήθελα να μείνουμε είναι ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τα εμβόλια είναι κατά παραπάνω κάτι έτσι ενθαρρυντικό. Βλέπουμε ότι αντιμετωπίζεται ή προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σε πρώτο βαθμό, χωρίς να σημαίνει όμως αυτό ότι πρέπει να υπάρχει ψυχασμός και έτσι βεβαιασμένες κινήσεις ή να αισθανόμαστε ότι έχουν τελειώσει όλα. Χρειάζεται υπομονή από όλους. Τώρα μάλιστα που βλέπουμε ότι έχουν αποτέλεσμα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ότι τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα, βλέπουμε ότι είμαστε σε μια λίγο καλύτερη κατάσταση, ειδικά εδώ για την περιοχή μας. Κρίσιμη και η επόμενη περίοδος, δεν χρειάζεται ψυχασμός, είπαμε, εγρήγορση, έτσι όπως πρέπει, για να το αντιμετωπίσουμε και να τελειώσουμε μια και καλή από αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως, όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξουν μετακινήσεις από νομό σε νομό, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πλήγμα οικονομικό. Και μάλιστα, αυτό το συζητούσαμε και με τους ξενοδόχους αυτές τις μέρες και με τα καταλήμματα. Παραμένουν ανοιχτά τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία, δεν έχουν ούτε από εκεί δηλαδή, από την βοήθεια που μπορεί να πάρει κάποια επιχειρήση. Οπότε, δεν ξέρω αν θα ήταν σκόπιμο να ζητήσετε και πρόσθετη χρηματοδότηση για τις πραγματικά πληττόμενες επιχειρήσεις των ξενοδοχείων και των καταλήμματων που τους κρατάνε ανοιχτούς για να μην τους δίνουν και κάποια βοήθεια, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το καιρό. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Είναι ένας κλάδος που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Είναι μέσα στα πλαίσια αυτών που είπα πριν, ότι η Καστοριά έχει ζήσει έτσι λίγο κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζει και τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αιτήματα το έχουμε κάνει ήδη. Υπάρχει μια συνεργασία από την πλευρά του Δήμου, όπως υπήρχε και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπως υπήρχε και με το πρώτο κύμα της πανδημίας, και βλέπουμε ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η μάχη είναι κοινή, είναι μια κοινή μάχη απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό, και χρειάζονται οι συνεργασίες και η εγρήγορση όλων για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Πολίτες, Δήμος, Πολιτεία, φορείς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνεργασία και μέσα στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας είναι και οι επιστολές που στέλνουμε και τα αιτήματα, τα επιτακτικά, θα έλεγα, αιτήματα που στέλνουμε στα Υπουργεία. Να έρθουμε σε μερικά από αυτά με την ευκαιρία, γιατί είναι και της επικαιρότητας. Σε μια πρόσφατη λοιπόν επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Τουρισμού, είχαμε αποστείλει μια επιστολή, πήραμε μια απάντηση, αποστείλαμε εκ νέου καινούρια στις 4 Νοεμβρίου, όπου μέσα στα αιτήματά μας, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάταση έτσι, του τουρισμού και του κλίματος εδώ πέρα στην Καστοριά, βέβαια μελλοντικές δράσεις, έτσι, αφού τελειώσουν όλα αυτά, ζητάμε επιτακτικά ώστε να γίνει ένταξη από την κυβέρνηση του ανάλογου κωδικού του αριθμού δραστηριότητας, του ΚΑΔ δηλαδή, και μάλιστα σε ενισχυμένο βαθμό για τους ξενοδόχους της περιοχής μας και που έχουν τεθεί στην ζώνη έτσι αυξημένου κινδύνου. Μάλιστα. Άρα, με τη συνεργασία αυτή που σας είπα, με τις συσκέψεις που κάνουμε κατά καιρούς με το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο, σας έλεγα ότι υπάρχει μία άριστη συνεργασία και με τον πρόεδρο, με τον Μπάμπη τον Καραταγλίδη, όπου σχεδόν καθημερινά μιλάμε, επικοινωνούμε, αναλύουμε τα προβλήματα και κάνουμε και κοινές επιστολές ή αιτήματα προς τα κάτω. Να είναι σίγουρος ο επιχειρηματικός κόσμος της Καστοριάς ότι σε ό,τι έχει να κάνει από την πλευρά του Δήμου είμαστε εδώ, είμαστε και θα είμαστε εδώ πέρα για να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε ό,τι
επιπλέον χρειάζεται η περιοχή μας για την πολυπόθητη αυτή ανάταση και αντιστροφή του κλίματος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην επόμενη μέρα. Όποτε και αν έρθει αυτή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έρθει η επόμενη μέρα. Αυτό το καιρό έγινε πολύς λόγος και στην εκπομπή μας για την περίφημη μεταλλιγνητική περίοδο και πόσο θα επηρεάσει όλο αυτό το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης και τη δική μας περιοχή, η οποία φαίνεται να μένει κυριολεκτικά εκτός πολλών πραγμάτων. Αν υπήρχε μέχρι τώρα, αν υπήρχαν δύο ταχύτητες μέχρι τώρα ανάμεσα σε Κοζάνη και Καστοριά, νομίζω ότι αυτό γίνεται ακόμη πιο διακριτό με αυτό το σχέδιο και το τι θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Έληξε η διαβούλευση, 10 νομίζω του μηνός. Λίγες μέρες μετά, 13 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, στέλνεται η αυτοδιοικητική ένα χαρτί στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό κτλ. Μια επιστολή ουσιαστικά διαμαρτυρίας. Τι φοβάστε περισσότερο για τα επόμενα χρόνια? Φοβάστε, κύριε Κορεντσίδη, ότι πραγματικά θα μείνουμε πάρα πολύ πίσω? Εδώ, να πιάσει το πρόγραμμα εξοικονόμου που έχουν 10%, που έχουμε 10% λιγότερο ποσοστό επιδότησης από ό,τι οι γείτονές μας. Να πιάσει τα ποσοστά επενδύσεων και νέων επιχειρήσεων που είναι κατά 20% περισσότερα στους γειτονικούς νομούς παρά σε εμάς και στα Γρεβενά. Αυτές οι αδικίες με ποιον τρόπο πρέπει να εξομαλυνθούν, να εξισωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό μέλλον στη Δυτική Μακεδονία? Αυτό την ώρα ήταν... που πληρώναμε τόσα και τόσα όλα τα προηγούμενα χρόνια ως περιφέρεια με το ΑΕΠ. Αυτό ήταν που επιμείναμε και εγώ προσωπικά αλλά και οι υπόλοιποι αυτοδιοικητικοί παράγοντες της περιοχής μας. Δηλαδή, στην ουσία, ότι δεν συζητάμε για μια δίκαιη μετάβαση, αλλά για μια άδικη μετάβαση. Αυτό είναι που συμβαίνει στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς, αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών. Αυτό ήταν που κάναμε γνωστό και την προηγούμενη εβδομάδα σε μια τηλεδιάσκεψη που υπήρχε μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Κασαπίδη, του υπεύθυνου της Αντιπεριφερειάρχη της Μεταλλιγνητικής Περιόδου και των 13 Δημάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό λοιπόν που έχουμε κάνει γνωστό είναι ότι δεν μπορεί να είμαστε μαζί στις ζημίες ή σε όποια προβλήματα επιφέρει μια τέτοια οικονομική κατάσταση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και από την άλλη να είμαστε χωριστά σε όλα τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Όταν μιλάμε για Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε για 4 περιφερειακές ενότητες και όχι για 2 όπως δείχνει ο χάρτης του Master Plan, αυτού του περιβόητου Master Plan για την μεταλλιγνητική περίοδο. Αν πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, να σας πω ότι είχα αντιδράσει στην πρώτη συνάντηση που είχε γίνει, όταν είχε επισκεφθεί ο κύριος Μουσουρούλης την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για κάποιες πρώτες συζητήσεις. Αυτό είχε γίνει τέλος Ιουλίου. Πριν από αυτό όμως, εμείς 2 Ιουλίου είχαμε στείλει προς τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής, τον κύριο Μουσουρούλη, τις προτάσεις μας και τις ανησυχίες μας ως Δήμος Καστοριάς σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο σχέδιο. Ναι. Αργότερα λοιπόν, όταν έγινε η συνάντηση του κύριου Μουσουρούλη με τους 3 δημάρχους της περιοχής, εγώ ήμουν απόν αυτής της συνάντησης και μάλιστα εξέφρασα τηλεφωνικά τη δυσαρέσκειά μου ότι δεν μπορεί ο κύριος Μουσουρούλης να επισκέπτεται από τους 13 δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τους περισσότερους, να τους συναντάει αυτοπροσώπως και στο Δημαρχείο της κάθε πόλης, του κάθε δήμου, για να συζητήσει αυτά τα θέματα, και στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς να γίνεται μία συνάντηση για μία ώρα στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη με τους 3 δημάρχους. Έκανα λοιπόν ήταν αρνητική λοιπόν η απάντησή μου για την συνάντηση αυτή. Παρ' όλα αυτά έχουμε στείλει τα υπομνήματά μας και τις προτάσεις μας για το τι πρέπει να γίνει για το συγκεκριμένο σχέδιο. Πάμε παραπέρα όμως στις συναντήσεις που έχουμε κάνει με τους 2 δημάρχους, τον κύριο Γοσλιόπουλο, τον κύριο Κεβαπτσόγλου, στο γραφείο του κύριου Σαββόπουλου στην Αντιπεριφέρεια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Έχουμε έναν κοινό στόχο, έναν κοινό σκοπό, ένα κοινό μέτωπο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη και πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Συντάξαμε λοιπόν μια επιστολή με τα αιτήματα, με τις ανησυχίες μας,
καταρχάς την αγανάκτησή μας και για την άδικη αυτή μεταχείριση. Όπως σας είπα πριν, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι 4 περιφερειακές ενότητες και όχι 2, έτσι όπως περιγράφεται. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε αν είναι δίκαιη η μετάβαση των 2 περιφερειακών ενότητων ή αν είναι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τα προβλήματα είναι κοινά, τα προβλήματα που υπάρχουν στην Δυτική Μακεδονία, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι πάρα πολλά και θα έλεγα είναι τα περισσότερα από ό,τι αντιμετωπίζει οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια. Μην ξεχνάμε τα ποσοστά ανεργίας και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς που αγγίζουν ποσοστά άνω του 50-60%. Σε μια τέτοια περιφέρεια λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιφερειακές ενότητες και φτωχοί συγγενείς. Και αυτό γίνεται κύριε Νατσούλη και για δύο λόγους αν θέλετε. Ο πρώτος είναι ότι συμπεριλαμβάνονται οι δύο περιφερειακές ενότητες στο συγκεκριμένο σχέδιο, της Κοζάνης δηλαδή και της Φλόρινας. Αλλά από εκεί και πέρα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όλα τα προηγούμενα χρόνια και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που λέμε ότι τις ζημιές που είχαμε υποστεί εμείς ως περιφερειακές ενότητες της Καστοριάς και των Γρεβενών από ένα μεγάλο ΑΕΠ το οποίο δεν μας επέτρεπε να συμμετέχουμε με μεγάλα ποσοστά σε όλα τα προγράμματα ευρωπαϊκά ή μη ή περιφερειακά προγράμματα που υπήρχαν για τις επιχειρήσεις. Μικρά ποσοστά λοιπόν σε όλες τις επιδοτήσεις. Από την άλλη όμως οι δύο περιφερειακές ενότητες όπως προανέφερα Κοζάνης και Γρεβενών, Κοζάνης και Φλόρινας είχαν έναν τοπικό πόρο που τους επέτρεπε να κάνουν διάφορες εργασίες. Συν τις δουλειές που είχαν έτσι και αλλιώς κύριε Κορεντσίδη, γιατί ήταν εξασφαλισμένο το μεροκάματο. Ο τοπικός πόρος λοιπόν έδινε τη δυνατότητα στις περιφερειακές ενότητες και στους δήμους αυτούς τους ενεργειακούς να μπορέσουν να κάνουν το πιο σημαντικό για μένα είναι να μπορέσουν να κάνουν μελέτες ώστε να είναι έτοιμοι για κάποια προγράμματα τα οποία έρχονται τώρα όπως είναι το Αντώνης Τρίτσης κλπ. Δηλαδή εκτός από τη ζημιά που είχαμε τότε. Θα δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Κορεντσίδη. Προσέξτε τώρα τι γίνεται τις τελευταίες μέρες. Αν με αφήσετε λίγο να ολοκληρώσω. Να το ολοκληρώσετε και θα σας πω. Ναι. Επειδή έχει πει και ο Περιφερειάρχης και έχει δεσμευτεί προσωπικά ο Γιώργος Κασαπίδης ότι θα ενισχυθούν και οι υπόλοιποι δήμοι και θα βοηθηθούν όσο πρέπει μέσα από αυτά τα προγράμματα τα οποία τρέχουν ή περιμένουμε να ανοίξουν οι προσκλήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν θα είμαστε έτοιμοι όλοι οι υπόλοιποι ενεργειακοί δήμοι διότι δεν θα έχουμε έτοιμες μελέτες στα χέρια μας, κάτι που είχαν τη δυνατότητα να κάνουν οι ενεργειακοί δήμοι χρηματοδοτώντας αυτές τις μελέτες και υποστηρίζοντας αυτές τις μελέτες μέσα από τον τοπικό πόρο. Διπλό λοιπόν το κακό, διπλή η ζημιά και μην πάμε και στα ποσοστά τα οποία αυτά υπάρχουν αυτές οι άνισες διαφορές μεταξύ των δύο περιφερειακών ενότητων. Και αν θέλετε ένα έτσι πολύ απλό παράδειγμα, το αναφέρατε κι εσείς στην εισαγωγή σας για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή τα ποσοστά επιδοτήσεων. Εδώ θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Για τις περιοχές, ναι. Εγώ ανέφερα ότι αν κάποιος κάνει μία επένδυση στο γέρμα της Καστοριάς, της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, θα έχει επιδότηση 40%. Αν μεταφερθεί 500, 300, 400 μέτρα απέναντι, δηλαδή στο μικρόκαστρο, θα έχει μια επιδότηση της τάξης του 80%. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται τις τελευταίες μέρες. Και οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής δεν θα επενδύσουν στην περιοχή τους. Ακόμη και αυτό το είπαμε μια μέρα. Ακόμη και οι Καστοριανοί θα πάνε να επενδύσουμε δίπλα. Φυσικά. Υπάρχει ένα κραυγαλαίο παράδειγμα τις τελευταίες μέρες πάνω αυτό που συζητάμε. Υπάρχει μια κινέζικη εταιρεία κόλοσος, η οποία εκμεταλλευόμενη αυτά ακριβώς που συζητάμε, θέλει να επενδύσει. Ή στο νομό Κοζάνης ή στο νομό Φλόρινα στο Δήμο Αμιντέου ψάχνουν μια έκπτωση 400 περίπου στρεμάτων για μια επένδυση ελαστικών η οποία θα προσφέρει τουλάχιστον 2.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή. Αντιλαμβάνεστε γιατί πράγματα μιλάμε. Λογικό είναι αυτό. Και ο επιχειρηματίας θα κοιτάξει. Σε αυτά λοιπόν πού είμαστε εμείς η Καστοριά, πού είμαστε, αυτό ρωτάμε μέρες τώρα, πού είμαστε σε όλα αυτά που γίνονται. Μιλάμε για μία άνιση μεταχείριση, μιλάμε ακριβώς για περιφερειακές ενότητες δύο ακριβώς ταχυτήτων. Ακριβώς και αυτό είναι στην κυριολεξία. Αυτό εμείς λοιπόν, μπορεί αυτό, να ανατραπεί λοιπόν αυτή η αδικία, κύριε Κορεντσίδη. Αυτό είναι που μας πνίγει. Καταθέσαμε τις απόψεις μας, καταθέσαμε τις ενστάσεις μας. Το κάναμε εγγράφως και δεν το κάναμε μόνο και στον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής ή στην περιφέρεια, το κάναμε στον Υπουργό Περιβάλλοντος.
Και βέβαια η επιστολή αυτή έχει πάει και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Του Πρωθυπουργού. Και υπό άλλες συνθήκες, αν καλά πήγαινε η υγειονομία μας και ο τουρισμός μας, θα τους τα χαρίζαμε όλα. Δεν θέλαμε τίποτα. Αλλά ακόμη και σε αυτό το κομμάτι, ήσασταν και πρόεδρος των Γουναράδων τόσα χρόνια, κύριε Κορεντσίδη. Έχουν να δουλέψουν τα Γουναράδικα από τον Μάρτιο. Και όποια λειτουργούν, υπολειτουργούν στην κυριολεξία με την πλειοψηφία των Γουναργατών να είναι σε αναστολή. Ακυρώθηκαν εκθέσεις και φεστιβάλ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ούτε καν με την επόμενη έκθεση. Αυτό έχει γίνει. Έχει καταστραφεί το σύμπαν στην Καστοριά. Αυτό έχει γίνει γνωστό σε πολλά μέλη της κυβέρνησης. Είχαν τα ΜΙΚ τώρα. Δυστυχώς είναι μέσα στα πλαίσια αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή τα χτυπήματα που έχει δεχτεί η περιοχή μας, τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που έχει δεχτεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επίσης, είπατε πολύ σωστά ότι αν τα είχαμε όλα αυτά, δεν θα ζητούσαμε εμείς τίποτα όπως το κάναμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η Καστοριά είχε τη δυνατότητα να σταθεί στα πόδια της χωρίς να ζητήσει καμία βοήθεια. Τώρα όμως που φτάνουμε προτετελεσμένων γεγονότων και μάλιστα κάτω από συνθήκες αντίξωες για την οικονομία μιας περιοχής η οποία έχει προσφέρει, θα έλεγα, τα περισσότερα και στην οικονομία της, του τόπου αλλά και στην οικονομία της, της χώρας. Αυτά λοιπόν όλα έχουν γίνει γνωστά σε κυβερνητικό επίπεδο. Όλοι όσοι έχουν επισκεφθεί τον τελευταίο χρόνο την Καστοριά τους έχουν μεταφερθεί όλα αυτά τα αιτήματα και μάλιστα με πολύ απλά παραδείγματα. Δηλαδή οι γουνεργάτες ένα μεγάλο ποσοστό εδώ πέρα της περιοχής που απασχολούνται στην Γουνοπία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα από το πρώτο κύμα της πανδημίας, από το Φεβρουάριο και μετά, όπου έκλεισαν οι περισσότερες βιοτεχνίες, σε μεγάλο ποσοστό, αν όχι στο 100%, θα έλεγα, όλοι αυτοί λοιπόν δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μεροκάματα ακόμη και μέχρι σήμερα που μιλάμε και δεν ξέρουμε και για πόσο ακόμη χρονικό διάστημα. Πλέον η κατάσταση αυτή της πανδημίας δεν επέτρεψε πολύ κόσμο, τον περισσότερο επίσης, να φύγει, να μεταφερθεί σε κάποιες άλλες περιοχές, να πάει να εργαστεί για κάποιους μήνες, για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε παραθαλάσσιες περιοχές ή οπουδήποτε αλλού. Άρα αυτό που λέω, τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που έχουμε δεχτεί και κυρίως ο κόσμος έτσι των εργατών, των γουνεργατών, αλλά και όλων των υπολείπων κλάδων που απασχολούνται σε επιχειρηματικό επίπεδο, έχουν υποστεί και ζουν μια τραγική κατάσταση. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά και με την επιστολή των αυτοδιοικητικών. Υπογράψαν τρεις δήμαρχοι και ο κύριος Σαββόπουλος. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και υπογραφή του κυρίου Κασαπίδη για να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο κείμενο? Επειδή υπήρξαν και ερωτηματικά και από την αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα και από δικούς μας ανθρώπους κάποιες τοποθετήσεις, θα έπρεπε να βάλει την υπογραφή και ο κύριος Κασαπίδης σε αυτό το κείμενο για τη δίκαια μετάβαση που υπογράψατε? Η εκτίμηση, αν θέλετε, η δική μου, και είναι κάτι το οποίο είχα κάνει και με το κάλεσμα, με την πρόσκληση που είχα στείλει σε όλους τους φορείς για κοινή, για συστράτευση, για ένα κοινό μέτωπο και να κάνουμε μια επιστολή για τον Πρωθυπουργό για τα προβλήματα που απασχολούν έτσι εδώ πέρα την περιοχή μας. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό αργότερα. Ναι. Θα το αναλύσουμε και αυτό. Αλλά ήταν σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή αναφερόταν σε αυτό το κομμάτι, ότι αν δεν υπάρχει πανστρατιά δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τίποτα. Για το συγκεκριμένο όμως, αν θέλετε επίσης την άποψή μου, είναι ότι ο κύριος Σαββόπουλος έτσι κι αλλιώς εκπροσωπεί την. Σωστά, αλλά εσείς θα θέλατε να υπάρχει ή θα το ζητήσετε να υπάρχει υπογραφή του κ. Κασαπίδη? Όπως σας είπα και πριν, καλό είναι τέτοιες επιστολές ή οποιοδήποτε αίτημα αφορά την ανάπτυξη και την πίεση προς τα κέντρα των αποφάσεων για την ανάπτυξη εδώ πέρα της περιοχής μας, καλό θα είναι να το στηρίζουν οι πάντες. Θα ήταν ενδιαφέρον πάντως να το ζητήσετε από τον κύριο Κασαπίδη για να δούμε και την απάντηση. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό να το δούμε. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Σαββόπουλος είναι ο αντιπεριφερειάρχης, είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που εκπροσωπεί στην ουσία τον Περιφερειάρχη μέσα στα πλαίσια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Μάλιστα. Μέσα στα όρια. Αν και εγώ θα το πήγαινα ακόμη περισσότερο, το λέμε να υπάρχει υπογραφή του Περιφερειάρχη, γιατί αυτό θα έδειχνε ότι και οι άλλοι νομοί, γιατί ο Περιφερειάρχης είναι για όλους τους νομούς,
και οι άλλοι νομοί στηρίζουν μια ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Θα ήταν πολύ όμορφο να το δούμε αυτό, να το νιώσουμε στην αδικημένη περιοχή. Ο Περιφερειάρχης είναι Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, που σημαίνει ότι πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και αυτών που ζητούμε και των δίκαιων ετοιμάτων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και της Καστοριάς και των Γρεβενών που είναι σε πρώτη φάση εκτός του σχεδίου της δίκης μετάβασης και βέβαια να υπάρχει ισομερής έτσι, κατανομή και δίκαιη αντιμετώπιση των ετοιμάτων από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Τώρα, μια και αναφέραμε τον Πρωθυπουργό πολλές φορές. Είχατε στείλει πριν καιρό και επιστολή στον Πρωθυπουργό. Η ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι και ένα υπόμνημα, τι ακριβώς ήταν, για την τραγική κατάσταση του νομού μας. Υπάρχει κάποια αντίδραση, κάποια απάντηση? Δηλαδή, του περιγράφεται μια πολύ μαύρη εικόνα του νομού μας. Υπάρχει μια μαύρη εικόνα του νομού μας. Απάντηση έχουμε. Όντως, δεν έχει φύγει η επιστολή, γιατί καταλαβαίνετε και εσείς, καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι μας προλαβαίνουν συνεχώς οι καταστάσεις. Επειδή στείλαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, την επιστολή στον Πρωθυπουργό για τη μεταλιγνητική περίοδο, ναι. Το συγκεκριμένο υπόμνημα, αυτό που στέλνουμε ναι. εκ νέου στον Πρωθυπουργό, είναι ένα υπόμνημα το οποίο θα διαμορφώνεται και είναι στο τελικό στάδιο. Αφού, όπως είπα και πριν, οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν και διαρκώς μεταβάλλονται και τα θέματα και τα αιτήματα από τους τρεις δημάρχους και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σαββόπουλο, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, αν όχι δηλαδή στο τέλος της εβδομάδας, την επόμενη εβδομάδα θα φύγει και αυτή η επιστολή. Συγκεντρώνουμε λοιπόν συνεχώς τα αιτήματα και τους προβληματισμούς. Αυτούς τους προβληματισμούς που δημιουργούνται και το τελευταίο χρονικό διάστημα με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, όταν ξεκινήσαμε να γίνει η σύσκεψη για το υπόμνημα αυτό το οποίο μιλάμε, δεν είχαμε ακόμη το δεύτερο κύμα της πανδημίας, δεν υπήρχε αυτή η έξαρξη των κρουσμάτων, δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση στην περιοχή μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι διαμορφώνονται κάποιες άλλες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Αφουγκραζόμενοι όμως τις ανησυχίες των φορέων, του επιμελητηρίου και όλων των κλάδων, προσπαθούμε έτσι να κάνουμε ό,τι καλύτερο και αποδοτικότερο για τον τόπο. Οπότε θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα η δεύτερη επιστολή θα είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και η δεύτερη λοιπόν επιστολή. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.